ξεκινήσουμε σήμερα τη φυσική τη δευτέρα δικτύου κατεύθυνση με ασκήσει στην οριζόντια βολή και πάμε να δούμε μία άσκηση η οποία λέει εξή. Η σώμα ρίχνεται οριζόντια από μεγάλο ύψος με ταχύτητα που είναι 100 μέτρα ανά σεκόντ. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή, λοιπόν, ζητάει ποια χρονική στιγμή πρώτο. Πρώτη περίπτωση. Η οριζόντια μετατόπιση, το χ δηλαδή, είναι διπλάσια της κατακόρυφης, είναι δύο φορές το ψ. Δεύτερο, ποια χρονική στιγμή πάλι, η διέξοδο της ταχύτητας του σώματος σχηματίζει 60 μοίρες με την οριζόντια διεύθυνση. Βάζω φίξον 60 μέρες και θα συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Και τρίτον, ποια χρονική στιγμή το μέτρο της ταχύτητας του σώματος, το μέτρο της ταχύτητας της συνολικής, είναι διπλάσια από το μέτρο, είναι διπλάσια από το μέτρο της αρχικής ταχύτητας του σώματος και μας δίνει το τζε. Στην ουσία είναι τρία θεματάκια του στυλ δευτέρου θέματος. Πάμε να κάνουμε ένα σχήμα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα ύψος άσκεφαλαίου από το οποίο θέλουμε. Εδώ έχουμε ένα σώμα το οποίο το ξέρετε είναι 0 και αυτή εδώ είναι η τροχιά. Που έχουμε αποδείξει εμείς ότι είναι παραβολή. Αυτό εδώ είναι το δολυνικές. Δεν τα ζητάει αυτά, απλά τα βάζω. Ας πάρουμε τώρα μια στιγμή εδώ πέρα που το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά χ και έχει πέσει κατά ψ. Σωστά. Και θέλουμε να βρούμε τώρα ποια χρονική στιγμή σημαίνει αυτή. Η πρώτη περίπτωση λοιπόν έχουμε ότι το χ είναι 2 ψ. Αμέσως έρχεται κάποιος και μου λέει κύριε, στον οριζόντιο άξονα δεν υπέν, ισού τε χ δια τε. Άρα το χ είναι δεν υπέν επί τε. Επίσης μου λέει κάποιος στον κατακόρυφο άξονα κύριε το ψ, εάν ξέρει τις εξισώσεις, είναι δεύτερο τη τετραγωνικό. Άρα γίνεται δεν υπέν επί τε, ισού τε 2 φορές το 1 δεύτερο τη τετραγωνικό. Το 2 επί 2 θέλει, αυτό μου αποφεύγει. Οπότε κοιτάξτε να δείτε τι μου έμεινε. Δεν μηδένει ούτε τζ επί τε. Άρα το τε είναι δεν μηδένει δια τζ. Άρα το τε είναι πόσο είναι το δεν μηδέν. 100 δια 10 σε 10 σεγόν θα γίνει αυτό που θέλει. Ωραία. Το δεύτερο ερώτημα λέει να πάμε να δούμε σε αυτή στιγμή η ταχύτητα. Σα ανεβάζω το ερώτημα. Λοιπόν. Η διεύθυνση της ταχύτητας όμως σχηματίζει πολύ 60 μέρες με την οριζόντια διεύθυνση. Ας πάμε σε μια τυχαία θέση εδώ. Αυτή είναι η ταχύτητα αυτή τη στιγμή που αποτελείται η β συνολική από τη βε ψ και προσέξτε, μέχρι στην άλλη θέση της προηγιάς που δείτε, ότι η διεύθυνση της ταχύτητας με την οριζόντια διεύθυνση σημαίνει 60 μέρες. Και λέω πότε σημαίνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, εντάξει, έχοντας και κάποια εμπειρία, ότι θα έπαιρνα την εφακτωμένη των 60 σε αυτό το τρίγωνο και θα έλεγα η εφακτωμένη των 60 σε αυτό το τρίγωνο είναι απέναντι κάθε πλευρά, δε ψ, προς προσκύνη κάθε πλευρά του δε μηδέν. Γιατί κύριε Ζαβάγια πήρατε την εφακτωμένη των 60, γιατί προσέξτε, αμέσως το δε ψ θα το γράψω τζ επί τε, τζ επί τε τόνος, τώρα για να μην νομίζω είναι άλλος χρόνος αυτός, οπότε θα γίνει τζε επί τε τόνος προς δε μηδέν και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, διότι αν κάνω χειαστή τζε επί τε αυτόνος ισούται εφακτωμένη των 60 επί δε μηδέν, άρα το τε αυτόνος είναι εφακτωμένη των 60 επί δε μηδέν δια τζε, άρα το τε αυτόνος είναι, η εφακτωμένη των 60 είναι ρίζα 3, επί το δε μηδέν που είναι 100, δια 10, φεύγει 10 ρίζα 3 σεκόντου. Τώρα κάποιος που ρωτήσει είναι ψυχαναγκαστικό σαν και εμένα και θέλει να ξέρει τη ρίζα του 2 που είναι 1,41 και τη ρίζα του 3 που είναι 1,73, αυτό εδώ πέρα μπορεί να το κάνει 10 επί 1,73, 17,3 σεκόντου. Ωραία. Θα μου πει κάποιος λέει δεν μπορούσα να δουλέψω με ημίτονο. Δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά προσέξτε παιδιά μου, εάν πάρετε ημίτονο των 60, που είναι απέναντι κάθε πλευρά με ψ προς την υποτίμουσα δε τόνος στην στιγμή, θα αναγκαστείτε, ενώ θα γράψετε το δε ψ τζε δε τόνος, θα αναγκαστείτε να πάρετε αυτή τη δε τόνος την οποία δεν έχετε. Μπορείτε να τη βρείτε με διάφορους τρόπους, αλλά θα έλεγα ότι είναι ταλαιπωρία άλλος τρόπος εκτός από αυτό.
Ωραία. Η τρίτη περίπτωση, είναι ένα κλασικό θέμα στην οριζόντια πολύ, μισό λεπτό να δείξω και θα έχουμε χρόνο. Η τρίτη περίπτωση μου λέει να πάω να δούμε σε πόσο χρόνο η συνολική ταχύτητα είναι το διπλάσιο, δηλαδή είμαστε σε μια άλλη θέση, υποτίθεται, κάπου εδώ, έχουμε μια ταχύτητα β, η οποία απαρτίζεται από τη βέμιν και τη βέψη τόνος, θέλουμε αυτή εδώ να είναι το διπλάσιο της β. Έχουμε όμως ότι η β βγαίνει από Πυθαγόρα. Βέμιν τετράγωνο και βέψη στο τετράγωνο. Και η βέψη ξέρουμε ότι γράφεται έτσι έπειτα. Επίσης μας έδωσε ότι η β είναι 2 βέμιν, μας το είπε. Οπότε αυτό γίνεται 2 βέμιν στο τετράγωνο, ισούται βέμιν στο τετράγωνο και τζε επιτά όλο στο τετράγωνο. Αυτό γίνεται 4 βέμιν τετράγωνο, ισούται β, συγγνώμη, έβαλα, όχι, τα έκανα όλα μέσα, θα σας εμπεδέψω. Έγραψα πρώτα το β, 2, βέμιν και έγραψα και αυτό όπως είναι. Τώρα, έτσι όπως είναι η εξίσωση αυτή, μισό λεπτό να τη συμμαζέψω, θα υψώσω και τα δύο μέλη που, στο τετράγωνο. Οπότε, το τετράγωνο και η ρίζα θα φύγει από εδώ, γιατί πρέπει να στείλω από κάνω πολύ γρήγορα, θα μείνει 4 βέμιν τετράγωνο, ισούται βέμιν τετράγωνο και έτσι τετράγωνο κάθε τετράγωνο, χωρίς ο γνωστός απαγνώστος τους, 4 βέμιν τετράγωνο κλείν βέμιν τετράγωνο, ισούται έτσι τετράγωνο κάθε τετράγωνο, 3 βέμιν τετράγωνο, ισούται έτσι τετράγωνο κάθε τετράγωνο, άρα το κάθε τετράγωνο είναι 3 βέμιν τετράγωνο δια τζε τετράγωνο, διόντας με τζε τετράγωνο. Άρα το τάφι είναι τετραγωνική ρίζα του 3 βέμιν τετράγωνο δια τζε τετράγωνο. Έξω από τη ρίζα βγαίνει το βέμιν το τζε στο παραμαστή και ένα ρίζα 3 και αυτό κάνει 100 επί ρίζα 3 δια 10. Πάλι ο χρόνο βγαίνει 10 ρίζα 3 σεπών για την προηγούμενη περίπτωση. Ωραία. Άρα, αν θυμάμαι καλά, είναι ακριβώς η ίδια χρονική στιγμή. Νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική άσκηση η οποία ζητά διάφορα στοιχεία για την οριζόντια πολύ. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.